Είναι ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης, βουλευτής Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία. Διαβάζω. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι από τη στήλη του Ηλία Κανέλη σήμερα στα Νέα. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρυσομάλης, Ακτύπης, Βαρτζόπουλος, Γιαννάκης, Μπαραλιάκος και Βλάσης, παρενέβησαν χθες έξαλλοι μετά την ανάγνωση των ρεπορτάζ για την παρουσία στην Ευρωβουλή της Εισαγγελέως Εφετών Ελένης του Λουπάκη, η οποία μίλησε ως προσκεκλημένη των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας την ελληνική κυβέρνηση ότι παραβιάζει τους δημοκρατικούς κανόνες και ζητώντας μάλιστα από το Ευρωκοινοβούλιο να κινηθεί εναντίον της χώρας μας. Οι βουλευτές, μεταξύ άλλων, αναρωτιούνται πόθεν η περίεργη ασυλία της δικαστήνας, ούσα υπόδικη και μάλιστα για τόσο σοβαρές κατηγορίες να ασκεί ακολύτως τα καθήκοντά της και να μην έχει τεθεί σε προσωρινή αργία όπως προβλέπει ο νόμος, λένε οι βουλευτές. Και απευθύνουν, συνεχίζω την ανάγνωση από τον Ηλία Κανέλη, μια κρίσιμη ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ανοίγουν εισαγωγικά. Πόσο ακόμα θα συνεχιστεί η απαράδεκτη νομικά, ηθικά και πολιτικά διατήρηση ενός πέπλου προστασίας των αποδεδειγμένων ψευδομαρτύρων, των κουκουλοφόρων που ήταν 3 και έμειναν 2, και τι νομοθετικά μέτρα προτίθεται να προτείνει στη Βουλή ο αρμόδιος Υπουργός, ρωτάνε οι βουλευτές οι 6 της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από την πλευρά μου έχω να διαρωτηθώ το εξής. Σε λίγο, αυτοί οι οποίοι διερευνώνται ως υπέτειοι του στισήματος της Κεβορίας θα καταλήξουν να είναι νεομάρτυρες τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι ξέρει. Και αλήθεια, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν εκεί όταν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιέφεραν στο Ευρωκοινοβούλιο την κυρία του Λουπάκη? Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πού ήταν, κύριε Χρυσομάλη? Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Τι κάνετε, καλά? Καλημέρα, καλά. Ναι. Για πείτε μου, πού ήταν οι δικοί σας ευρωβουλευτές? Προσωπικά δεν γνωρίζω, είμαι βουλευτής, όχι ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Υποθέτω ήταν εκεί. Ναι. Μας πήραν το βόδι, σε λίγο θα ζητούν και τα ρέστα. Δηλαδή εδώ στήθηκε μια σκευωρία. Κοιτάξτε, δηλαδή ξέρει το Ευρωκοινοβούλιο ότι οι 7 εκ των 10 στημένων κατηγορουμένων από στήσιμο στη σκευωρία απειλάγησαν με πράξη της κυρίας του Λουπάκη που την περιφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ως νεομάρτυρα της ανελευθερίας στην Ελλάδα? Τα ξέρουν όλα αυτά? Όλα αυτά γράφει η συγκεκριμένη ερώτηση, όπως είδατε. Και πραγματικά αυτό αναρωτιόμαστε. Και αναρωτιόμαστε κάτι απλό, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό είναι όνειδος για την κυβέρνηση, πάντως. Συγγνώμη, δηλαδή, έτσι που το πάω λίγο σκυρά, Παρακαλώ. Όχι, δεν θα έλεγα αυτό το πράγμα. Θα έλεγα όμως ότι εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί η κυρία του Λουπάκη, εν ενεργεία εισαγγελέας, να κατηγορεί την ελληνική δημοκρατία, την ελληνική κυβέρνηση, τους θεσμούς που η ίδια υπηρετεί, και να κάνουμε σαν άλλα μέρα Κυριακή. Η δική σας επιστολή διαμαρτυρίας... Δηλαδή, κύριε Πορτοσάλτε, αν εγώ σας κατηγορήσω για κάτι, θα μου κάνετε μια μήνυση, θα το ψάξει η δικαιοσύνη. Αν έχω άδικο, θα έχω και την ποινή μου ως οικοφάντης. Σωστά. Ναι. Σωστά. Αν εγώ σας κατηγορήσω κάτι με μια κουκούλα, θα το ψάξει η δικαιοσύνη. Θα δει ότι η κατηγορία που απίστηνα δεν ισχύει για σας. Εσείς μετά θα σας έχω κρεμάσει τα μανταλάκια. Δεν θα μπορείτε να πείτε, ωραία, ποιος με κατηγόρησε. Θα του κάνω μια μήνυση για να ξέρει ο καθής ότι δεν μπορεί να κατηγορεί ψέματα, ειδικά με κουκούλα. Ναι. Αυτό το αυτονόητο είναι. Μάλιστα. Αλλά μισό λεπτό τώρα. Έχει προηγηθεί μια ένταση στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, παρουσίασε κάποιο σχέδιο για την ακόμη μεγαλύτερη προστασία των μαρτύρων. Και θα προστατευτούν αυτοί οι κουκουλοφόροι οι οποίοι συμμετείχαν στη σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών προσώπων, 9 συν του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος. Το πήρε πίσω, δεν το είπε ο Πρωθυπουργός, να μην συζητηθεί το θέμα. Ναι.
Και δύο πρώην πρωθυπουργών. Και δύο πρώην πρωθυπουργών. Εξεράγησαν από ό,τι κατάλαβα κάποιοι υπουργοί. Έτσι μαθαίνω εγώ. Εγώ δεν ανήκω στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, Γεωργιάδης, Βορύδης, Κικίλιας. Ναι, ότι υπήρξε μια ένταση μέσα. Ναι. Ο κύριος Πικραμένος, έκλαιγε στο κοινοβούλιο όταν τον κατηγορούσαν οι σκευωροί. Και τι τώρα, και θα συμμετάσχει στο να φροντίσουμε τους ψευδομάρτυρες. Και τώρα δεν μπορεί. Η υπόθεση του μπήκε στο αρχείο, αδίκως είχε κατηγορηθεί και δεν μπορεί να βρει έναν από αυτούς που τον κατηγόρησε αδίκως ο άνθρωπος. Ναι. Να του κάνει μία μία. Το Ευρωκοινοβούλιο τα ξέρει αυτά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, όταν οι ευρωβουλευτές δεν ξέρουν, δεν έχουν υποχρέωση να ξέρουν τι, μην πω τώρα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά δεν όφυλαν η Νέα Δημοκρατία να ενημερώσει το Ευρωκοινοβούλιο ότι αυτή η κυρία την οποία περιφέρουν ως νεομάρτυρα οι Σιριζέοι είναι η διερευνάτα αν συμμετείχε στη σκευωρία. Υποθέτω θα γίνουν όλα αυτά ή γίνονται. Μάλιστα. Ωραία. Για να είμαι ειλικρινής. Χαλαρός σας βρίσκω εγώ, γιατί χτυπιέμαι. Δεν είμαι χαλαρός. Όντως. Ξέρετε, ως Έλληνο βουλευτή και εγώ και συνάδελφοι. Εγώ χτυπιέμαι για το επίπεδο τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και τη λειτουργία δικαιοσύνη, κύριε Χρυσομάλη. Έχουμε μια ενεργεία εισαγγελέα. Κατηγορείται για αυτά που κατηγορείται. Πέρασε ένα ολετήρα από τον τόπο. Θέλω να υπενθυμίσω στο κοινό ότι από τον τόπο μα αυτόν πέρασε ένα ολετήρα. 15-19. Τσίπρα Καμένο. Μίμης Παπαγγελόπουλος και όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Να το τονίσω ότι η κυρία Τουλουπάκη κατηγορείται μετά από πολύ μήνυ έρευνα της ίδιας της δικαιοσύνης. Δεν την κατηγόρησε. Ναι, αλλά δεν μην έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να τα καλύψει αυτά. Συγγνώμη δηλαδή. Της ίδιας της δικαιοσύνης. Κατηγορείται. Ναι, και ναι, αλλά, ναι, αλλά εδώ δίνεται η αίσθηση ότι έρχεται η κυβέρνηση να τα καλύψει. Αυτό για εκεί πάει το όνειδος. Εντάξει, έχει για να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης το όλο μάλιστα, θέμα. Μάλιστα. Από αυτήν κατηγορείται η κυρία Τουλουπάκη και είδαμε με έκπληξη όλοι σε μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου μετά από πρόσκληση της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τουλουπάκη να κατηγορεί την ελληνική δημοκρατία, την ελληνική κυβέρνηση ενώ η ίδια, όπως γνωρίζετε, έχει κατηγορηθεί. Ναι, προσέξτε, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Και, και αν με επιτρέπετε, και η οποία απείλαξε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους 7 από τους 10. Τους 7 από τους 10. Ναι, τους οποίους, για τους οποίους ψευδομαρτύρησαν οι κουκουλοφόροι. Τους οποίους κουκουλοφόρους έχουμε ακόμη κουκουλοφόρους για να μην χαλάσει ο θεσμός του κουκουλοφόρου μάρτυρα. Με συγχωρείτε. Αν ο κουκουλοφόρος λέει. Ο θεσμός του κουκουλοφόρου μάρτυρα. Ναι. Αν αποδειχτούν αυτά. Μπράβο. Εδώ δεν απεδείχθη όμως όχι μόνο για τους 7, για τους 10. Λοιπόν. Γιατί αλλιώς, ναι. Με συγχωρείτε, ο καθένας θα μπορούσε τα να. Ίδια λέμε και οι δύο, τα ίδια λέμε και οι δύο. Απλώς εγώ είμαι λίγο φορτωμένος παραπάνω. Ναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και προφανώς ρωτάμε οι συνάδελφοι και εγώ ότι ένα λεπτό. Τι γίνεται εδώ πέρα. Η κυρία Τουλουπάκη κάθε τόσο. Εν ενεργεία δικαστικός μπορεί να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική δικαιοσύνη, τους θεσμούς που η ίδια υπηρετεί, από τους οποίους μετά από πολύ μεγάλη έρευνα η ίδια διώκεται. Ναι. Πολύ σωστά η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στη δικαιοσύνη όπως πρέπει να συμπεριφερθεί ως ανεξάρτητη αρχή εξουσία. Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Όμως δεν μπορεί η κυβέρνηση να καλύπτει τους Σιριζέους που βυσοδόμησαν στη δικαιοσύνη. Εδώ ο Τζανακόπουλος σηκωνόταν και πήγαινε και συναντούσε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα στην εισαγγελία. Τι δουλειά είχε? Πάει κανένας υπουργός σήμερα της κυβέρνησης να πάει να συναντήσει την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή την πρόεδρο και τον εισαγγελέα? Τι δουλειά είχε στο Τέιον εκεί που έπινε με τις κυρίες τι time ο Τζανακόπουλος επί ΣΥΡΙΖΑ? Και να θυμίσω επίσης, ναι, ότι έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου που βγήκε ο υπουργός τότε, αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ο φάκελος της δικογραφίας όφιλε να πάει στη Βουλή, δεν έχει σχέση η κυβέρνηση και το Μαξίμου, τότε για να πει ότι λίγο πολύ ότι είχε γνώση της δικογραφίας ως μη όφιλε και ότι και καλά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα.
Το θυμάστε? Απολύτως. Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Απλωσμένοι ως οι μεγαλύτερες και βορεία όλων των εποχών. Ναι. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να φτάσει στο τέλος. Ναι. Αυτό είναι και το θέμα. Και να φτάσει στο τέλος του, προσέξτε, όχι για αυτούς τους 10 που είχαν κατηγορηθεί, μόνο να το πω αυτό. Όχι, για το σύνολο της κοινωνίας και της δικαιοσύνης και των θεσμών στον τόπο. Για την ελληνική δημοκρατία, την προστασία της ελληνικής δημοκρατίας, για να μην μπορέσει κανένα στο μέλλον να σκεφτεί, να του περάσει η ιδέα. Ότι μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Να συκοφαντήσει με αυτόν τον τρόπο κομματικούς του αντιπάλους, πολιτικούς του αντιπάλους, με τέτοια μέσα να στήσει και βορίες στο πολιτικό παιχνίδι. Άρα πρέπει να τιμωρηθούν οι σκευωροί, να φτάσει μέχρι τέλους για λόγους δημοκρατίας, να μην διανοηθεί κανείς στο μέλλον να μπει σε τέτοια παιχνίδια, να το πω έτσι απλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξωμάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα.